Λοιπόν, μετά τον αιώνιο Τζον Λένον, επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί σας υποσχέθηκα πρέπει να πάρατε μια ωραία μουσική ανάσα, διότι έχουμε στοιχεία τώρα εδώ που θα σας δημιουργήσουν ένα μικρό πονοκέφαλο. Πάντα στο θέμα της φοροδιαφυγής, μάλλον δεν είναι ακριβώς φοροδιαφυγή εδώ, εδώ είναι κάτι είναι άλλο. Οφειλές, είναι οφειλές. Αφού λοιπόν καταρρίψαμε λίγο ως πολύ αυτή την έρευνα τη σπουδαία που μας έχουν από χθες διαλαλούν τα μέσα ενημέρωσης, πολιτική και τα σχετικά για το ότι φταίνει οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει χρήμα. Βεβαίως. Με βάση τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, το 2003 μέχρι 2010 χαρίστηκαν με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, δεν είναι αυτά που πάνε στα δικαστήρια και γίνονται συμβασμοί και τελειώνουμε. Όχι, μιλάμε για, χαρισμένες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, το σύνολο από το 2003 μέχρι το 2010 που είναι τα διαθέσιμα στοιχεία από το Ελεκτικό Συνέδριο είναι 16,8 δισεκατομμύρια τρέχουσες τιμές. Εάν τις τιμές τις ανάγουμε σε 2011, δηλαδή αν αυτές τις είχαμε τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2011, τις είχε εισπράξει το ελληνικό δημόσιο, Υπερβαίνουν τα 19 δις. Με ποια λογική γίνεται αυτό? Με το ότι είναι φίλος μου αυτός και το σβήνω. Παράδειγμα, το 2003 οι διαγραφήσεις οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο που είναι φορολογικά αλλά και μη φορολογικά έσοδα, λοιπόν, έφτασαν και ξεπέρασαν το 1,5 δις. Το 2004 το 1,4 δις. Το 2005 έπεσε λίγο, ήταν 767 εκατομμύρια. Το 2006 το 1,8 δις. Το 2007 τα 3,5 δις. Εδώ ανεβαίνει. Ναι, το 2008 τα 6 δις. Εδώ πια είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση της μιας χρηματιστηριακής εκείνη την εποχή που τις δείξανε για τα σταλίες στο χρηματιστήριο, παρανομίες κτλ. Τις δείξανε πρόστιμο 5 δις και τις το χάρισε ο κύριος Λαγοσκούφης. Δηλαδή λοιπόν, δεν πήγε η χρηματιστηριακή εταιρεία στη συνέχεια στα δικαστήρια, έκανε έφεση. Τη το χάρισε ο Αλογοσκούφης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε δηλαδή για διαγραφές οφειλών με απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Δεν είναι αυτό δηλαδή, που λέμε προσφυγή κτλ. Ακούμε πρόστιμα, γιατί κάποια στιγμή έρχεται ο ελεκτικός μηχανισμός, κάνει τη δουλειά του, βάζει πρόστιμο στην εταιρεία. Αλλά το θέμα είναι τελικά αν εισπράτεται αυτό το πρόστιμο. Φαντάσου τι λίστο συμμορίτες ήταν εκείνοι που φάγανε το πρόστιμο των 5 δις. Δηλαδή φαντάσου τι ατασταλία βρήκανε. Λοιπόν, αλλά φιλαράκια τώρα, όλοι μια παρέα είμαστε μεταξύ μας. Μεταξύ, όπως λέμε. Μιλάμε για πλήρη διαγραφή. Δεν έχει έρθει σε ένα διακανονισμό. Τίποτα, όχι. Διαγράφηκα. Ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, το 2009 πέφτει στα 731 εκατομμύρια, τα 732 εκατομμύρια. Και το 2010, χρονιά κρίσης, πιάσαμε περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Αλλά δεν κατά τα άλλα τα λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι σήμερα τι γίνεται? Δεν το ξέρουμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα βγει τώρα η έκθεση Ελεκτικού Συνεδρίου. Εάν πραγματικά δουλεύει το Ελεκτικό Συνεδρίο, γιατί είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, μιλάμε γιατί για 19. Και αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν τα παίρνουμε και αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων να τα κραβαίνουμε όλη την ημέρα και να λέμε ότι αν είχαμε μαζέψει αυτά τα χρέη. 19,2 δις σε τιμές 11. 19,2 δις. Ναι. Το επιχείρημα του Αλογοσκούφη και του κάθε Υπουργού Οικονομικών. Ακριβώς, αυτό θα σε ρωτώ. Γιατί, δεν μπορούμε αυτό να το ζητήσουμε, γιατί θα κλείσει η επιχείρηση και θα δημιουργεί συνεργεία. Δηλαδή, τελικά δεν φορολογούμε. Δεν τηρείται η νομοθεσία στις ελληνικές εταιρείες. Τίποτα. Και όχι μόνο. Διότι μας απειλούν συνεχώς είτε ότι θα φύγουν, έτσι. Μάλλον αυτό είναι το μόνιμο. Ότι θα κλείσουν και θα φύγουν και θα πάνε αλλού και θα έχουμε ανεργία. Χρησιμοποιώντας ως ομήρους. Και τώρα, 1,5 χρησιμοποιώντας ως ομήρους τους εργαζόμενους που απασχολούν, τους χρησιμοποιεί μπροστά όπως πάντα, όπως η Χιτλερική στον πόλεμο βάζανε στα τρένα για να μην τα ανατινάζουν οι παρτιζάνοι, οι αντάρτες. Βάζανε τους ομήρους μπροστά, τους δένανε πάνω στα τυπομηχανές και στα τρένα από την εξωτερική μεριά. Έτσι ακριβώς χρησιμοποιούν αυτοί οι εργοδότες
εγώ τους μεσαγωγικά, γιατί δεν δίνουν δουλειά. Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται τη δουλειά των άλλων. Το να σου δίνουν ένα μεροκάματο και από την άλλη να φοροδιαφεύγουν ή να βάζουν στην τσέπη τους πιστωμένα χρέη και οφειλές αντί να τα αποδίδουν στο ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Εννοείται ότι αν κάνουμε αυτή την πρόσθεση και την αφαίρεση, θα καταλάβουμε ποιος είναι ωφελημένος. Βεβαίως, πίσω από αυτό το πράγμα, και εγώ επειδή καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, δικά μας τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο του Τσίκακο. Και καλό είναι να τα προβάλλουμε και τα λοιπά πράγματα, και από ό,τι φάνηκε σας τηλεοράσεις και που ιδιαίτερα νέα, και κρίμα γιατί έχουν εμπλέξει σε διάφορα ιστορία, αλλά τέλος πάντων, επιλογή τους. Mm-hmm. Δεν κάνανε βεβαίως οι συνάδελφοί σου δημοσιογράφοι αντίστοιχη ιστορία όταν βγήκε η έκθεση με την παγκόσμια διακίνηση μαύρου χρήματος που μας έβγαζε κορυφαία χώρα στον κόσμο. Το περάσαν στα ψηλά. Στα ψηλά πέρασε μια είδηση πάνω από τις κηδείες. Ανάμεσα φαρμακεία και κηδείες. Παπ! Πέρασε έτσι. Κανένα αφιέρωμα. Και εκεί δεν γίνεται 10,2 δις. Εδώ μιλάμε για 200 δις το 10 και το 11 μόνο. Εγώ υπόσχομαι στους αναγνώστες να το παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή αναλυτικά σε μια από τις στους ακροατές. Την έχω αναλυτικά και πώς βγαίνουν και πώς μπαίνουν. Για να γιατί δείτε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί έχουμε τέτοιο τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Και γιατί έχουμε τέτοια κατάσταση στη χώρα. Μιλάμε για 200 δις μόνο το 2010 και το 2011. Και τίποτα άλλο, γιατί βγαίνουν κάποιο τελευταίο καιρό και λένε ότι αν κάνουμε τις συναλλαγές μας με την χρεωστική κάρτα και όχι με χρήμα, θα λυθεί το θέμα του μαύρου χρήματος. Ναι, βεβαίως. Απλά θα αρπάζουν από αυτούς που έχουν κανονικό χρήμα για να διευκολύνουν τους άλλους. Όλο μας το πρόβλημα αυτό είναι, και γιατί τότε δεν το κάνουν τόσα χρόνια. Εντάξει, αν είναι να καταπολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, κάτω, το είναι πολύ απλό. Όπως έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί σε αυτό το πράγμα έχει άμεση σχέση, ο κύριος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέντευξή του Financial Times. Είδες που έχω πει ότι όλα τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες του εξωτερικού τελικά πια, τελευταίο καιρό. Είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το El Dorado για τους επενδυτές. Μην λοιπόν, ανοίξετε σαμπάνιες μέχρι να μάθετε τι είναι το El Dorado. Ότι για τον κύριο Αθανασόπουλο υπήρξε η Ελλάδα El Dorado, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν ένας αποτυχημένος για αυτόν, ο οποίος οδήγησε σε χρεοκοπία τη ΔΕΗ, επειδή η διοίκησή του πήγε σε χρεοκοπία. Αποθετικά πρόσημα σε αποδόσεις. Ένα μονοπόλιο. Το πώς το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα, απίστευτο. Πρέπει να γίνει case study στα σχολεία business school, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πως ένας αποτυχημένος πήγε τώρα να μας κάνει El Dorado την Ελλάδα. Γιατί είναι αποτυχημένος? Γιατί χρέωνε τεράστια ποσά στον εαυτό του και στη διοίκησή του, αυτούς mm-hmm. που διέριζε ο ίδιος. Mm-hmm. Το κόστος, το λειτουργικό, το τίναξε στον αέρα μόνο και μόνο για να παίρνει bonus πάνω στα bonus, και τώρα αναλαμβάνει την Ελλάδα. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές τι είναι το El Dorado. Τι ονειρεύεται ο συγκεκριμένος? Όχι, τι είναι στην ιστορία το El Dorado. Ναι, ναι. Και οι συνειρμοί ας τις κάνει ο καθένας τους συνειρμούς. Λοιπόν, το El Dorado ήταν το όνειρο κάθε κονκισταδόρα. Οι κονκισταδόρες όταν πήγανε στην Κεντρική Αμερική, ναι, ονειρεύονταν και αντιμετώπισαν, ας πούμε, τους μεγάλους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Ίνκας. Ονειρεύονταν θα βρουν μια πόλη από χρυσάφι όπου θα τη λαιλατήσουν και θα τα οικονομήσουν χοντρά στην προσπάθειά τους να βρουν την περίφημη πόλη του El Dorado, όπως την ονομάζανε οι ίδιοι, την πόλη του, δηλαδή του χρυσού, του χρυσού. Εξόντωσαν πάνω από 50 εκατομμύρια γηγενή πληθυσμό και δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, δύο μεγάλους πολιτισμούς, τον Ίνκας και τον Αζτέκων. Αυτό για να ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ελλάδα. Εάν εξόντωσαν δύο πολιτισμούς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξοντώσουν μια μικρή χώρα και ένα μικρό λαό. Βρήκαν κανένα το χρυσό πρόβλημα. Όμως. Αυτό λέω. Κατάλαβες. Βρήκαν το χρυσό. Για τους Ινδιάνους δεν μας ενδιαφέρει. Για τον πληθυσμό της περιοχής. Εδώ οφείλω να ρίξω και μια σφήνα εδώ. Επειδή με εκνεύρισε χθες μια είδηση, την οποία δεν προλάβαμε βέβαια να τη σχολιάσουμε και δεν άξιζε το κόπο τέλος πάντων. Φαίνεται ότι το Λαμπρακιστάν, ο όμιλος του Λαμπράκη, έχει πάρει παραμάγαζο το ΣΥΡΙΖΑ και τον προβάλλει σε κάθε δίκο. Αυτό έφτασε στο σημείο τη χθεσινή εκδήλωση που έκανε με πρωτοβουλία το συντονιστικό των πρωτοβάθμιων σωματείων, ναι, στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στα μέτρα, όπου παρεπιπτόντως. Αλήθεια, είχε κατέβει το ΕΠΑΜ. Και ναι, το ΕΠΑΜ ήταν εκεί, το μεγαλύτερο μπλοκ από άποψη μαζικότητας. Ναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Θα ακολουθήσουν και άλλα κλιμακώσεις πολύ μεγαλύτερες. Τέλος πάντων,
το Λαμπρακιστάν δήλωνε ότι αυτό ήταν πρωτοβουλία του δικτύου συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, ναι, το έχει πάρει παραμάγαζο, όπως έχει πάρει παραμάγαζο, είχε γίνει παραμάγαζο το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό φαίνεται ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Μιλιός. Καλά τώρα, να μην τον δουν τον άνθρωπο. Ναι, έτρεξαν να πάνε να βρουν το Ράιχενμπαχ. Λοιπόν, αντιπολίτευση είναι. Κάτσε, ρε παιδί μου, να μην ειδωθούν με τον αυτό που κυβερνάει τη εδώ χώρα. Εδώ μιλάμε για την αφρόκρεμα του Βοηδήσου Γάλακτος, συγγνώμη, της οικονομικής σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βεβαίως έτρεξαν να πούν στον κύριο Ράιχενμπαχ ότι σας παρακαλούμε, δεν, η πολιτική σας δεν πάει. Δηλαδή, και στεναχωρήθηκε ο Ράιχενμπαχ, όπως στεναχωριόταν και τότε όταν ο Λογοθετόπουλος, ο Τσόλακογλου και ο Ράλης, πήγαιναν στο γερμανό Γκάουλάιτερ και του λέγανε: μα δεν βλέπετε, πεθαίνει ο ελληνικός λαός. Πώς στεναχωρήθηκε, αφού εχθές είδε τον Χατζηδάκη ο Ράιχενμπαχ και αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος, ικανοποιημένος και ό,τι άλλο θέλεις από αυτά που συμβαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τελευταίες 100 ημέρες. Βεβαίως. Αλλά εδώ ήταν στεναχωρημένος. Ένα δάκρυ μικρό κύλησε στο μάγουλό του και το κομμωδινή μαλλί άλλαξε χρώμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ράιχενμπαχ. Με ενδιαφέρει ότι κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρείται αντιμνημονιακό, να μην πω τίποτα χειρότερο, λοιπόν, εμφανίζεται και ο Ζουλή αριστερά, το έχει πει ο αρχηγός του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εμφανίζεται να αναγνωρίζει το ρόλο του Ράιχενμπαχ στην Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, ότι με το που να το... ούτε στις χειρότερες αποστολές. Ότι κάνει ένα ραντεβού με το Ράιχενμπαχ. Σαν πολιτική, είναι αυτόματα του δηλώνει ότι εγώ αναγνωρίζω το ρόλο σου εδώ. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί με ποιο πλευρά... δικαίωμα είναι ο κύριος Ράιχενμπαχ εδώ, επειδή τον έχει ονομάσει ο Χατζηδάκης συνεργάτη. Παιδί μου, όχι. Σου λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κάθε αντιμνημονιακό κόμμα, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο ρόλος εμένα αντιμνημονιακό, τέλος πάντων, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, αυτός ο κύριος είναι εδώ, αποφασίζει για μας, παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες. Με ποιο δικαίωμα, το λέω εγώ, και πρέπει να του εκφράσω τις αντιρρήσεις μου πάνω σε αυτό που κάνει. Ο δικηγορικός σύλλογος και άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι, αλλά ακόμη και δικαστικοί, αρνήθηκαν να συναντηθούν μαζί του, γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο. Ναι. Δεν μπορεί να του δίνεις εσύ ως αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικό ρόλο στη χώρα όταν θέτει θέμα η ίδια η κοινωνία, έτσι, και η επιστημονική της σύλλογη, αλλά και η πώς το λένε, μέρος της δικαιοσύνης, γιατί κάποιο άλλο μέρος. Εσύ λες ότι δεν είναι εποχές για τέτοιες αυρότητες και τέτοιες. Τι βρούμε, θα έπρεπε να θέσει θέμα. Τι δουλειά έχει αυτός ο κύριος εδώ. Θέμα. Να. Πάρτε την πίσω. Δηλαδή, τι δουλειά έχει ο κύριος Ράιχενμπαχ να λέει στον άλλον το φλούφλι. Τον όποιο. Είναι θέμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είμαστε εδώ, απικία. Αν είμαστε απικία και οι κύριοι αυτοί είναι νομοταγής αντιπολίτευσης απικίας, να μας το πούνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή εδώ μιλάμε για δημοκράτες, ναι, και δημοκρατία κτλ. Και βεβαίως δεν ξέρω αν είναι αριστεροί αυτοί οι κύριοι, αλλά πάντως δημοκράτες δεν είναι, ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί θεμελιώδης λίθος της δημοκρατίας είναι εθνική ανεξαρτησία. Ακούστε λοιπόν τι βγήκε και είπε εν μέσω τρομακτικών κοινωνικών διαδηλώσεων στην Πορτογαλία, εντυπωσιακές διαδηλώσεις. Ναι. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που σε μέγεθος, παλμό, ναι, και σε συνθήματα, στόχους δηλαδή, ναι, πολιτικούς στόχους, γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις στην Πορτογαλία από την αρχή της κρίσης και από την αρχή της επιβολή του μνημονίου. Είναι το δικό τους κίνημα των πλατιών που εμείς το είχαμε πριν ένα χρόνο. Πολύ μαζικό, πολύ ενθαρρυντικό και ως προς τους πολιτικούς στόχους. Από όσα έχω διαβάσει, είναι εξαιρετικά, προσυδειάζουν σε μεγάλο βαθμό στα προτάγματα που έχει θέσει και που είχε αναδείξει το ΕΠΑΜ και με πλατείες αλλά και μετά. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και μαζί τους ποιοι βγαίνουν και τους υποστηρίζουν. Η Ένωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Εντάξει, ναι. Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Λοιπόν, οι οποίοι βγάλανε λοιπόν μια ανακοίνωση, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή. Εγώ το έχω διαβάσει και στο πρωτότυπο, αλλά έχει μια σημασία. Το συνδικαλιστικό όργανο. Το συνδικαλιστικό όργανο, ναι, το οποίο είναι για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των τριών όπλων. Μάλιστα. Έτσι. Και λέει.
κατηγορεί την πορτογαλική κυβέρνηση συνασπισμού ότι καταστρέφει τη χώρα, έχει μετατρέψει το λαό της χώρας σε ινδικά χειρίδια για κοινωνικά πειράματα και για νέα μέτρα λιτότητας. Είναι φανερό, λέει στην ανακοίνωση, ναι, ότι οι πολιτικές που έχουν επιβληθεί από αυτή την κυβέρνηση έχουν αποτύχει. Έχουν επικεντρωθεί στην αποθεμελίωση των εργαζομένων και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων με το να επιβάλλουν και περισσότερα μέτρα λιτότητας, περισσότερη ανεργία και περισσότερη ανασφάλεια. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι, ότι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να μείνουν απραγές στο νέο κύμα λιτότητας που σαρώνει την πορτογαλική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερόμενος στον Πέντρο Πάσος Κοέλιο, ναι, ναι, τον πρωθυπουργό της για το καλό της Πορτογαλίας και των Πορτογάλων, κάντε τους τη χάρη, παραιτηθείτε τώρα και φύγετε από τη χώρα. Και καλεί όλους τους ένστολους, ναι, εν ενεργεία, ναι, γιατί ναι, είναι η, δεν είναι αποστρατή, είναι εν ενεργεία. Καλεί να συμμετάσχουν στις μεγάλες διαδηλώσεις των πολιτών που γίνονται αυτή τη στιγμή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου, δηλαδή, και άλλες, ναι, γιατί και οι ένστολοι είναι πολίτες. Μήπως να τη στείλεις αυτή με ένα φάξ και στους δικούς μας εδώ. Ναι. Συνεχίζει παραπάνω, ναι, οι πορτογαλικές ένοπλες δυνάμεις θα αναγκαστούν να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην Τρόικα και σε κανέναν άλλο να συνεχίσουν. Έχουμε νόμιμη εξουσιοδότηση να υπερασπιστούμε το Πορτογαλικό Σύνταγμα και δεν μπορούμε ούτε και πρόκειται να εγκαταλείψουμε ένα έθνος με 900 χρόνια ιστορίας να μαραζώσει επειδή εσείς αποφασίσατε να κάνετε την Πορτογαλία όμοιρο των διεθνών οικονομικών κύκλων. Κοίταξε, γίνεται πολύ χοντρό στο τέλος. Όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας έχει ορκιστεί στην υπεράσπιση της χώρας να περιφρουρεί το Σύνταγμα και τους νόμους δημοκρατίας. Δηλώνουν κατηγορηματικά και αποκηρύσουν κατηγορηματικά τις πολιτικές που ακολουθούνται γιατί είναι αντίθετες με αυτά που οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται. Ναι. Τώρα κάποιοι τρελαθούν και νομίζουν ότι είναι χουντικοί που πάνε για... Ότι θα κατέβει ο στρατός στην Πορτογαλία και θα πάρει την εξουσία στα χέρια η του. Η ένωση αυτή, στο σύμβολό της και το κατσατικό της, θεωρεί ως απαρχή της την Επανάσταση των Γαριφάλων. Μάλιστα. Για όσους δεν γνωρίζουν, Επανάσταση των Γαριφάλων ήταν 25 Απριλίου 1974, όπου μετά από 4 ολόκληρους μήνες πολιτικής ανυπακοής του πορτογαλικού λαού ενάντια στο καθεστώς του Σαλαζάρ, δικτάτορα Σαλαζάρ, τον οποίο τον είχαν αγκαλιάσει όλοι, μην ανησυχείτε, δεν ήταν δικτάτορα, ήταν για το λαό του, για τους δυτικούς, ήταν ό,τι καλύτερο. 45 χρόνια διαδορία του είχε λιώσει τους Πορτογάλους. Λοιπόν, τότε αποφασίζει ο στρατός, ένα μεγάλο κομμάτι του, ναι, αποφασίζει ο στρατός ότι δεν μπορεί ο λαός να έχει εξεγερθεί, να μην θέλει αυτό το καθεστώς και να το χτυπάει η αστυνομία. Μάλιστα. Με νεκρούς και τραυματίες. Οι Πρετοριανοί δηλαδή του Σαλαζάρ. Ναι, 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 ναι. Και να μην υπερασπίσει το λαό. Όταν κλήθηκε να υπερασπίσει το λαό, κατέβηκε στους δρόμους, τον υπερασπίστηκε, κατέλαβε την εξουσία και έφερε τη δημοκρατία. Το Σύνταγμα του 1975, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, είναι υπόδειγμα δημοκρατικού συντάγματος της νεότερης εποχής για την Ευρώπη. Ναι. Αποτελεί υπόδειγμα. Κάνανε τα λυσακά τους οι πουλημένοι πολιτικοί της Πορτογαλίας για να ξεφορτωθούν αυτό το Σύνταγμα που δίνει το δικαίωμα στις ένοπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν το λαό και από τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή Άλιστα. την καταπάτηση της εξουσίας σε βάρος του λαού. Γι' αυτό λένε αυτοί ότι έχουμε δικαίωμα. Αυτό το ιστορικό γεγονός λοιπόν. Έτσι, και έχει αυτή τη βάση. Ακριβώς. Γιατί ονομάστηκε η Επανάσταση. Επανάσταση των Γαριφάλων. Γιατί επανάσταση των Γαριφάλων? Γιατί ενώ υπήρχε ένοπλη εμπλοκή ναι. του στρατού στην λαϊκή εξέγερση, δεν υπήρχε ούτε ένα θύμα. Είδες, όλα είναι πώς τα χειρίζεσαι τελικά. Τα ναι, γιατί πολύ απλά όταν είδαν οι Πρετοριανοί ναι. τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί ναι. δεν κατέβηκαν, δεν κατέβηκαν όπως τη δική μας, χαζοχαρούμενα, ναι, ναι. κατέβηκαν όχι, με τον οπλισμό ναι. που του πλήρωνε ο Πορτογάλος φορολογούμενος. Προστατεύοντας το λαό που ήταν έξω στο δρόμο. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό, όποιος έχει διαβάσει τα ιστορικά δεδομένα της Επανάστασης, είναι ότι προκειμένου να μην γίνουν συγκρούσεις και να μην υπάρξουν έστω και άστοχες ναι. συγκρούσεις, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με το λαό και υπάρξουν αθώα θύματα, κυκλοφορούσαν στρατιωτικά οχήματα
που καλούσαν το λαό να μείνει στα σπίτια του. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει επανάσταση με το λαό στα σπίτια του. Και κατέβαινε ο κόσμος σοριδών κάτω και αγκαλιασμένος επάνω στα άρματα μάχης, επάνω στα τεθωρακισμένα, αγκαλιά με το στρατό. Να το πούμε έτσι, επί μία ολόκληρη εβδομάδα συγκροτούσαν την επανάσταση. Δυστυχώς η επανάσταση δεν δικαιώθηκε. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στους στρατιώτες. Οφείλεται στους πολιτικούς που ήρθαν να φέρουν. Γιατί κάναν το τραγικό λάθος. Ναι. Ποιο? Ναι. Αυτό που κάνουν συνήθως οι επαναστάσεις. Εμπιστεύονται τους παλιούς πολιτικούς. Τους παλιούς πολιτικούς έφεραν πάλι στις. Μπράβο. Και πούλησαν και τη δημοκρατικότητα. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παιδιά, αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα και είναι πολύ ωραίο που θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτή την ιστορική αναφορά, γιατί είναι και ελπιδοφόρο και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς να μαθαίνουμε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει, μπορούμε να τα κάνουμε και πράξη και σήμερα και αύριο, γιατί έχουν ξαναγίνει. Αυτό προϋπέθεται κάτι όμως, έτσι. Τι κάνανε οι στρατιωτικοί, πώς δείξανε ότι είναι δημοκράτες? Δεν το δείξανε παρά μόνες τις εξέγερσεις? Όχι, εντάξει, φτιάξανε, αποφασίσανε ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή τους ήρθε μια... Φτιάξανε το movimento de forças armadas, το κίνημα δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, μια στρατιωτικοπολιτική οργάνωση, η οποία βγήκε ανοιχτά και είπε ότι απέναντι σε αυτό το καθεστώς η μόνη λύση είναι προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση, συντακτική σε εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα. Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζω, όσο μου επιτρέπουν τα ελάχιστα που ξέρω για τη γλώσσα την πορτογαλική και όλα αυτά, αλλά από το διεθνή τύπο κτλ., ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Βλέπεις λοιπόν μια επανάληψη εκείνης της κίνησης. Ήδη υπάρχει πολιτική κίνηση μέσω στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα υπάρχουν μεγάλες μονάδες οι οποίες απαγόρευσαν την είσοδο του Υπουργού, των Υπουργών στις εγκαταστάσεις. Αυτές είναι για το λαό. Δεν ανήκουν στην κυβέρνηση των Ανδρικέλων. Έτσι τους είπαν. Μάλιστα. Η οποία δηλώνει αυτό. Επήγει μια νέα προσωρινή κυβέρνηση που θα πηχεί το λαό. Νέο σύνταγμα. Μέσα από μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Ξαναεπαναλαμβάνεται, δηλαδή δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία. Ή τι θα γίνει. Θα το δούμε εδώ, είμαστε και θα το δούμε. Ίσως τελικά οι Πορτογάλοι μας βάλουν τα γυαλιά. Δεν ξέρω. Ας γίνει, ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε. Όχι, προς Θεού. Ας ξεκινήσει από κάπου έτσι αυτό το διαφορετικό και εμείς ας ακολουθήσουμε. Μην είμαστε οι πρωτοπόροι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτό. Ίσως αυτοί, ρε παιδί μου, ίσως τα 900 χρόνια ιστορία τους που επικαλούνται και στο στρατιωτική να βαρέουν περισσότερο στους ώμους του σύγχρονου Πορτογάλου παρά η υπερχιλιάχρονη ιστορία λοιπόν, είμαι, των Ελλήνων. Σου λέω πραγματικά Ελλήνων. Πολύ χαρούμενοι που κλείνουμε έτσι την εκπομπή μας σήμερα, γιατί είναι μια αισιόδοξη εικόνα. Δηλαδή θέλω να κλείνουμε αισιόδοξα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που λέμε, θα το ότι δούμε δεν και σε άλλες χώρες. Ναι, θα το δούμε και σε άλλες χώρες. Ότι αυτό. Γίνονται πολλά πράγματα και σε άλλες χώρες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος όμως. Είναι 2 η ώρα. Πρέπει να παραδώσουμε μικρόφωνο σε λίγο στο Χάρι Μπότσαρη. Εκπομπή ΑΕ. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα ήταν μαζί σας για μία ώρα. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, 1 με 2. Μέχρι τότε να είστε καλά. Να είστε εδώ στον Art FM 90,6. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.